Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Να σας πω ότι στην ψηφοφορία στο Twitter αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι, μισό λεπτό, 1668 υπέρ Τσίπρα, 1620 υπέρ Μεϊμαράκη. Είναι εντελώς οριακή. Ξαναλέω, δεν έχει καμία επιστημονική βαρύτητα το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ψηφοφορίας. Άλλωστε στο Twitter μπορεί ένα πρόσωπο να έχει και δύο και τρεις λογαριασμούς, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για το κλίμα που υπάρχει στα κοινωνικά έχει μέσα δικτύωσης. Πάντως, αν ρωτούσαμε και το ύψος αυτών που ψηφίζουν, για να δούμε αυτό ψηλικό τύπος παίζει. Νίκο, έχεις ένα λεπτό. Ήθελα να πω δύο κουβέντες να αντιλάβουν υπόψη τους οι εκπροσώποι των κομμάτων. Πολύ σύντομα, ναι. Παρακαλώ. Γιατί θέλω να προλάβουν και οι συμπολίτες μας που είναι εδώ. Πριν από 7 μήνες, υποτίθεται ότι συγκρούονταν φιλοσοφίες και πολιτικές. Και τώρα συγκρούονται μουστάκια και ύψη. Είναι ένα ερώτημα δηλαδή, πώς φτάσαμε ως εδώ. Νομίζω ότι φτάσαμε ως εδώ και θέλω τις τοποθετήσεις και του κυρίου Σταμάτη και του κυρίου Φίλη, διότι και ο ψηλός και ο κοντός, και ο με το μουστάκι και ο χωρίς μουστάκι, θα πάνε σε μια παραφύσιν εξόντωση του ελληνικού λαού που θέλουν να μας παραστήσουν ότι είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Να σας θυμίσω ότι αυτό το μνημόνιο για το οποίο δεν μιλάμε περιλαμβάνει τα εξής. Η κυβέρνηση που θα προκύψει την επόμενη μέρα θα ελέγχεται σε τριμηνιαία βάση από τους εταίρους. Δεσμεύεται η όποια κυβέρνηση να συμφωνεί με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την κυβερνητική πολιτική. Δεσμεύονται ότι η πολιτική του μνημονίου θα είναι συνεχής και ότι θα διαρκέσει επί πολλά έτη. Δεσμεύονται ότι η κυβέρνηση, προσέξτε, για κάθε νόμο θα ζητά την έγκριση της Τρόικας πριν από την οριστικοποίηση και την νομική έγκρισή τους. Αυτά θα πάνε να διαπραγματευτούν. Ένα. Δεύτερο. Το Δεκέμβρη, σε δύο μήνες δηλαδή, ο ελληνικός λαός έχει να πληρώσει 11 δισεκατομμύρια. 11 δισεκατομμύρια. 1,5 δισεκατομμύριο από την πρώτη δόση του έμφυα. 3 δισεκατομμύρια από την αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος και συνολικά από το φόρο εισοδήματος. 3 δισεκατομμύρια από το φόρο εισοδήματος και από την αύξηση εισφορά αλληλεγγύης. 11 δισεκατομμύρια μπορούν να μας πούν ο καθημαγμένος ελληνικός λαός πώς θα πληρώσει αυτά τα λεφτά. Πώς θα τα πληρώσει. Διαγωνίζονται να γίνουν πρωθυπουργοί μιας κυβέρνησης που διαβάζω στην αγορά ότι θα έχει υπερπρωθυπουργό έναν κύριο που λέγεται Φερβέι, είναι Ολλανδός και όπως έγραφε η αγορά την περασμένη εβδομάδα, εμείς το γράφαμε δηλαδή και δεν έχει διαψευστεί, ο κύριος αυτός θα συγγράφει, λέει η εφημερίδα, ουσιαστικά τα νομοσχέδια για όλους τους τομείς δράσης, τους εφαρμοστικούς, ναι, από τη φορολογία εισοδήματος και την αγορά εργασίας έως την ιατροφαρμακευτική πολιτική και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Διαγωνίζονται δηλαδή για να γίνουν εκείνοι οι οποίοι θα διαχειριστούν τα νομοσχέδια που θα γράφει ο κύριος Φερβέι. Περί αυτού πρόκειται. Και διαβάζω επίσης στην αγορά αυτού του Σαββάτου ότι διαγωνίζονται να γίνουν πρωθυπουργοί μιας κυβέρνησης που έχει διορία 8 ημερών για να φτιάξει 12 νομοσχέδια λεμιτόμο μέσα στον Οκτώβρη, περιλαμβανομένου του ασφαλιστικού και του εργασιακού. Και δεν μιλάω για τις εφόδιους στα σπίτια και τις κατασχέσεις εξπρές. Έτσι φτάσαμε λοιπόν ως εδώ. Επειδή δεν υπάρχει περιθώριο αντιπαράθεσης επί των πολιτικών, φτάσαμε να κουβεντιάζουμε για τα παράλληλα προγράμματα στα παράλληλα σύμπαντα και να θυμάται ένα χρόνο μετά το σημερινό debate το κόσμος, το ποιος είναι ο πιο ψηλός και ποιος είναι ο πιο κοντός. Επ' αυτών, τι θα γίνει ακριβώς την επόμενη μέρα. Ο κύριος Σταμάτης και να κλείσει ο κύριος Φίλης. Κύριε Σταμάτη. Ο κύριος Μπογιόπουλος έθεσε ένα ζήτημα. Είναι η μοιραία κατάληξη μιας εντελώς ακατάλληλης διαπραγματευτικής τακτικής που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θυμάμαι ότι τέτοια εποχή περίπου ως Υπουργός Επικρατείας απευθύνθηκα στον κύριο Τσίπρα που ήταν κάτω. Και του λέω δεν αντιλαμβάνομαι γιατί βιάζεσαι να διεκδικήσεις τον πρωθυπουργικό θόκο. Αυτή την ώρα το κάρο βρίσκεται στη λάσπη, του είπα χαρακτηριστικά. Η πολιτική λογική λέει ότι αυτοί που ήδη το έχουν σύρει ετοιμάζονται να το βγάλουν. Θα ήταν πάρα πολύ έξυπνο από μέρους σου να περιμένεις να το βγάλουμε και να συνεχίσεις εσύ από εκεί και πέρα όπως νομίζεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Πρακτικά δηλαδή
επέσπευσε τα γεγονότα όταν ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Αλλά και όταν ανέλαβε την εξουσία, διέπραξε τεράστιο λύστημα. Αντί να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση από εκεί που την είχαμε φτάσει εμείς, με τα αποτελέσματα που σας είπα, ξεκίνησε μια τυχοδιοκτική πορεία που οδήγησε εδώ. Γι' αυτό εμείς σήμερα ψηφίζουμε τα μέτρα στη Βουλή, όχι γιατί πιστεύουμε ότι είναι η σωστή διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της. Ψηφίζουμε γιατί διακυβεύεται, κατά την άποψή μας, και εδώ συμφωνεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου, διακυβεύεται η ύπαρξη της χώρας μας εντός της Ευρωζώνης, που εσείς μπορεί πολιτικά να τη θεωρείτε ότι είναι κακή, αλλά για μας ότι αποτελεί ακρογωνία λιθοπολιτικής. Για την χώρα μας και για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο για λόγους οικονομίας, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Θα ήθελα όμως να κάνω μια τελική παρατήρηση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αύριο, κύριε Χατζηνικολάου. Εμένα με απασχολεί το αύριο, 21η του μηνός, όχι 20η. Πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα. Αν υπάρχουν αυτά, εθνική συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα, θα ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας έξω. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, στους πολίτες, να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας δρόμος που πρέπει να τον ακολουθήσουμε για να έχουμε και αποτελέσματα. Εάν βγαίνει ο καθένας και γίνεται την επομένη μέρα των εκλογών αντί, τότε ο πολίτης δεν θα πάρει τα σωστά μηνύματα και θα ξαναφτάσουμε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Αυτό θα μας δώσει επίσης το δικαίωμα, η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και η σταθερότητά του, το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε ακόμα και την απομείωση του χρέους με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι τώρα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, και η απομείωση χρέους θα πηγαίνει πίσω. Θα πρέπει οι δανειστές να κατανοήσουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Δύσκολος ο δρόμος. Θα μπορούσε να είναι πιο εύκολος. Εάν έχουμε πολιτική σταθερότητα, εάν βαδίζουμε μέσα πλήσια μιας εθνικής συνεννόησης, που δεν λέει ταύτιση απόψεων παντού, αλλά εθνική συνεννόηση στα βασικά, τότε θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα και να επαναδιαπραγματευτούμε κάποια ζητήματα που, κατά την δική μας άποψη, και νομίζω ότι είναι η άποψη και του συνόλου του πολιτικού κόσμου, πρέπει να αλλάξουν. Αν ξαναμπούμε στην παλιά ρητορική, εάν ξανακούγονται κουβέντες όπως γερμανοτσολιάδες, στα τέσσερα, και όλα αυτά τα φεδρά που ακούστε κατά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη φράση, που έδωσαν τη δυνατότητα στους έξω να μην μας κρίνουν ότι είμαστε σοβαρή χώρα, αλλά και στον ελληνικό λαό να μην είναι ενωμένος για να αντιμετωπίσει την κρίση, δεν θα επιτύχουμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει και το τρίτο μνημόνιο και πιθανόν πάμε και για τέταρτο. Και επειδή θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου, ένα ερώτημα για θέση εργασίας. Μην περιμένετε ένα πολιτικό να σας πει εκεί θα ανοίξει το τάδε. Αυτό χρειάζεται ανάπτυξη. Να σας πω σήμερα κάτι όμως. Να σας ύφεση. Πω, κύριε Σταμάτη, τι ναι. περιμένω από έναν πολιτικό. Να μου πει με ποιους τρόπους, με ποιες δράσεις θα πετύχουμε να μην επιστρέφουμε χρήματα που μας δίνει η Ευρώπη για ανάπτυξη. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό σας λέω τώρα. Να αξιοποιούμε έτσι τα κονδύλια. Ναι, αλλά εδώ έχουμε κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα που ετοιμάζεστε για εξουσία και τα δύο. Κανένα από τα προτρέχετε. Δύο. Γιατί προτρέχετε. Θα ακούσετε τώρα. Προτρέχετε. Κανένα μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει να μας πει κάτι καινούργιο. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς κλείσαμε το προηγούμενο μνημόνιο, το προηγούμενο πρόγραμμα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα, με έχοντας ξεπεράσει και τους στόχους ακόμα. Μιλώ για το ΕΣΠΑ. Επίσης, αυτό λέμε ότι τώρα θα έρθουν 35 δισεκατομμύρια από το πακέτο Γιούγκερ. Μας είπε κάποιος τι σκοπεύει να τα κάνει αυτά. Υπάρχουν τα σχέδια. Είπε κάποιος. Δεν έχουν βγάλει, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έχει βγάλει τους εφαρμοστικούς νόμους για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός που έκλεισε από την κυβέρνηση του Σαμαρά το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τελικό σχέδιο. Χρειάζονται λοιπόν από εκεί και πέρα για την εφαρμογή συγκεκριμένοι νόμοι. Αυτούς η κυβέρνηση δεν τους υπέγραψε ποτέ. Και υπάρχει άμεση απειλή, όχι μόνο να μην αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα, τα οποία τι είναι. Είναι τα 20 το ΕΣΠΑ και τα 15 του αγροτικού τομέα.
Αυτά είναι τα 35 δισεκατομμύρια του Γιούγκερ. Κινδυνεύουμε ήδη να χάσουμε τα 2 με 3 δις από το τελευταίο πακέτο, όπως περίπου 2,5 δις από το προηγούμενο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν. Πώς θα έχουμε λοιπόν ανάπτυξη όταν έχουμε αυτά? Όταν έχουν καθίσει ιδιωτικοποίηση πλήρως. Όταν ξαφνικά η χώρα βρίσκεται με capital control. Ποιος επιχειρηματίας, κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνεται ασφαλής όταν τα χρήματα του αυτή τη στιγμή που τα χρειάζεται για την επιχείρησή του, να μπορέσει να κρατήσει και το προσωπικό του ακόμα? Ποιος θα επεκτείνει τη δουλειά του μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα? Αν δεν διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα, αν δεν εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας και στην οικονομία μας, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Ναι. Και δυστυχώς εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει μουσκεμά. Κύριε Φίλη. Η πολιτική σταθερότητα για να υπάρξει έχει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ένα πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο έχει να κάνει και με τη τραπεζική σταθεροποίηση, και ήδη έχουμε διασφαλίσει με το πρόγραμμα που αφορά τη δανειοδότηση για την επόμενη τριετία το στοιχείο αυτό. Και δεύτερο και πολύ σημαντικό, πρέπει να εδράζεται σε ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Πολιτική σταθερότητα με διαιώνιση της λιτότητας με βάναυσο κιόλας τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει, το ξέρουμε πολύ καλά. Διότι παράγει συνεχώς ένα στοιχείο κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης. Γι' αυτό και τα κόμματα, τα παλαιά του, ο παλαιοκομματισμός, έχει περιέλθει την κατάσταση που έχει περιέλθει. Εσείς τώρα δεύτερο, κάνατε, δηλαδή. Εμείς μιλάμε με ειλικρίνεια και δίδουμε αγώνες. Δεν λέμε άλλα πράγματα. Και όταν φτάσαμε το θέμα της διαπραγμάτευσης, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι έξω από την εντολή του Ιανουαρίου, λέμε εμείς έχουμε πολιτική ηθική, πάμε στο λαό να ψηφίσει αν θέλει αυτή τη λύση. Δεν λέμε, όχι, όχι κύριε Φίλη. Όχι κύριε Φίλη. Εντολή, καβαλάμε. Όχι κύριε Φίλη. Πήρατε εντολή να κυβερνήσετε. Αλλά προχωρούμε όμως τώρα. Συγγνώμη αδερφό. Πήραμε εντολή να κυβερνήσουμε. Είστε καλός συνομιλητής. Αλλά πρέπει να μας απαντήσετε. Ο κύριο Τσίπρας έχει προσωπική ευθύνη, διότι οδήγησε στην εξουσία ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν κόμμα. Όχι, ο καθένας είχε ό,τι θέλει στο μυαλό του. Καλά. Και λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι ο κύριος Τσιριμόκος και η κίνηση των 53 απειλούν δεν το ξέρω, ότι δεν θα ψηφίσουν. Ο κύριος Τσιριμόκο δεν τον ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον τώρα. Ο κύριος Τσακαλώτος. Μην κάνουμε μικροπολιτικά για συζητήσεις. Συγγνώμη. Εντάξει. Μην κάνουμε. Δεν δίνεται την αίσθηση της ασφάλειας. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν και θα μιλήσετε κι εσείς. Λοιπόν, δίνετε εσείς που τρώγεστε μεταξύ σας οι Σαμαρικοί με τους άλλους. Έχετε δει κανένα τέτοιο πράγμα? Έλατε τώρα. Πού το λοιπόν είδατε αυτό? Εσείς φεύγετε λοιπόν τώρα. Εσείς φεύγετε από την κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω για εμάς, πού το είδατε αυτό? Σταμάτη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο μια κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό και με λαγοκαλιά την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι τους ξέρουμε. Ένα παράδειγμα να σας πω. Μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα μιλώντας ο κύριος Μιαμαράκης δεν είπε τίποτα για το θέμα της Ζήμενς παρότι προκλήθηκε, που είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς. Δύο κόμματα, σύμφωνα με την δικαιοσύνη τη γερμανική, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πήραν μίζες για τη Ζήμενς. Υπάρχουν πορίσματα των κομμάτων αυτών. Μικρότερα κόμματα, λένε οι Γερμανοί. Λέω, υπάρχουν πορίσματα. Οι Γερμανοί έχουν πει και δεν μικρότερα κόμματα. Ναι, άλλους που αφορά άλλους. Για δύο μεγάλα μιλάω τώρα. Συγγνώμη, ξέρετε υπάρχουν ότι μια κομματική επιτροπή εκεί και αρνήθηκε ο εισαγγελέας. Λέω για σας ως του κόμμα. Μονάχου. Σας αφορά ως κόμμα. Κάματε δηλαδή κάποια έρευνα. Επί των ημερών σας. Επί των ημερών σας. Κοιτάξτε, κύριε Φίλη, διέφυγε, στοιχεία μπορούμε να έχουμε. Ο κύριος Χριστοφοράκος. Σας προβληματίζει αυτό? Τρίτο και σημαντικό θέμα. Είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, τη διαφθορά εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν την ξέρει. Είπε για το θέμα των 90 δισεκατομμυρίων ότι φορτώνει χρέος ο Τσίπρας με το νέο δάνειο. Είναι ψέμα. Τα 90 δις δεν είναι συν 90 δις. Πρώτα απ' όλα τα 48 δις που περιλαμβάνονται στα 90 δις είναι αναπροσαρμογή παλαιών δανείων με καλύτερους όρους. Μα αυτό δεν είναι το μνημόνιο. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι νέοι. Μα τα δάνεια που συνάπτουν με αυτή την έννοια. Δεν είναι νέα δάνεια τα οποία είναι καπέλο στα παλαιά. Θέλετε να σας είναι, πω. Είναι μείον 48 δισεκατομμύρια. Όχι, όχι, όχι. Θέλετε να σας πω ποια είναι. Θα ολοκληρώσω. Θα είναι 78 δις από χέρι. 78 δις. Το κύριε Σταμάτη. Με βάση τα στοιχεία τα επίσημα, πήραμε 83 δισεκατομμύρια τώρα. Τα οποία τα 48 από αυτά είναι αναπροσαρμογή παλαιών δανείων. Έτσι. Με καλύτερους όρους. Όχι συν, είναι μείον 48. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεύτερο θέμα, πολύ καλά.
Και δεύτερο θέμα. Με αυτή την έννοια γίνονταν τα μνημόνια, να μπορούμε να αποπληρώνουμε τα προηγούμενα δάνεια. Άρα Φίλη, λοιπόν δεν είναι στην 90 και μου κάνει εντύπωση γιατί ο κύριος Μημαράκη που θέλει να κάνει διαπραγματεύσει για το θέμα του χρέου φορτώνει 90 δισεκατομμύρια το χρέος παραπάνω. Τι διαπραγματεύσει θα κάνει το χρέος? Όταν ο ίδιος πλασματικά φορτώνει το χρέος άλλα 90 δισεκατομμύρια. Πλασματικά. Εσείς θα έπρεπε να χαίρεστε. Και μετά θα μιλήσουμε. Χαίρεστε γι' αυτό. Μετά, μετά. Διότι θα έπρεπε. Τρίτο θέμα και σημαντικό. Να τρίτο θέμα, η Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Μημαράκης και κατά τη διάρκεια των διαρευνητικών εντολών και κατά τη διάρκεια των debate είναι πολύ ανεκτικός και φιλικός απέναντι Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, αυτό τώρα ένα όχι. Λεπτό. Όποιος μας ακούει γελάει, κύριε Φίλιππ. Είπε ότι θα συναντηθεί με τη Χρυσή Αυγή για το θέμα των διερευνητικών εντελών. Μας κατηγορήσατε ότι επισπέψαμε τις διαδικασίες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τους είχε και χάιδευε. Επαναλαμβάνω τώρα για τον κύριο Μημαράκη μιλάμε και για αυτό το θέμα. Με τη Χρυσή Αυγή. Βλέπω γίνονται κάτι φλερτ. Έχει μια σημασία αυτό. Το τονίζω. Μαζί με τη Χρυσή Αυγή ρίξατε θέμα, τη δική μας κυβέρνηση. Και τελευταίο θέμα για να ξέρετε, η μετανάστευση. Ναι. Ο κύριος Μημαράκης είπε κάτι το οποίο και αυτό προσεγγίζει τη Χρυσή Αυγή. Αναφερόμενο σε αυτό που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα κλείσουμε τα σύνορα τη μετανάστευση. Δηλαδή, θα κλείσουμε τα σύνορα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τα θαλάσσια σύνορα? Πού να τα κλείσουμε ακριβώς? Με πολυβόλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος ασφάλισης. Αυτό βέβαια δεν μου αρέσει και πολύ, δεν το λέω άλλα λέει το κόμμα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω όμως. Συγγνώμη, υπάρχει τρόπος, κύριε φίλη. Δεν υπάρχει τρόπος. Το 2000 πνίγηκαν. Ένα λεπτό. Προχθές το παραπονήσει πνίγηκαν 35 άνθρωποι. Ελάτε, υπάρχει κύριε φίλη, το 2014 μπήκαν 55.000 και έφυγαν 57.000. Εσείς τους προσκαλέσατε, κύριε φίλη. Μιλάτε τέτοια πράγματα, εκτίθεστε. Το 2012 έγινε η έκθεση με τους τσιχανιστές. Λίγο ανθρωπιά δεν έχετε? Έχουμε διεθνή κρίση, πνίγονται κάθε μέρα. Ασφαλώς και έχουμε. Πούντο, λοιπόν. Εσείς τους γλιτώνετε? Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί με τις υπηρεσίες. Πώς τους γλιτώνετε? Μαζί με τις υπηρεσίες. Και τους στέλναμε, όπως ξέρατε, σιωπηρά, τους στέλναμε σταθερά όμως. Κύριε, μην τα λέτε αυτά καθόλου. Στην κεντρική Ευρώπη. Μην τα λέτε καθόλου τώρα, αυτά. Όμως, η κεντρική μην τα λέτε Ευρώπη καθόλου. Και η Μέρκελ. Διότι δείχνει δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε σε βάρος της χώρας τώρα. Και τελειώνω λοιπόν αμέσως. Βάλτε μια τελεία για να ακούσουμε τους συμπολίτες. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ίδιου τύπου διαχειριστές. Πρόκειται για μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Ή θα έχουμε μια πορεία σκληρής λιτότητας, βαθύτων αντικοινωνικών μέτρων, μεταρρυθμίσεων που θα είναι εις βάρος των πολλών και υπέρ της αγοράς. Ή θα έχουμε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε σταδιακά, να απεγκλωβιστούμε από την ιστορία των μνημονίων. Και να πάμε. Κύριε Μπογιόπουλου, θα πείτε. Τα άκουσα και απαντώ. Τα άκουσα και απαντώ. Αυτά του κύριου Μπογιόπουλου. Και απαντώ στον κύριο Μπογιόπουλο ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Αν ο κύριο Μπογιόπουλο θεωρεί ότι η αριστερά και η δεξιά είναι το ίδιο πράγμα, κάνει λάθος. Και η άσκηση της πολιτικής έχει να κάνει με τη διαφθορά, με τη φοροδιαφυγή, με νέα έσοδα, τα οποία προοπτικά και σύντομα θα απελευθερώσουν και θα βάλει τα φορολογικά. Ναι. Ο υπουργός και τι έχετε που βάλατε για τη διαφθορά. Πολύ καλά ξέρω. Πολύ καλά ξέρω. Και τις δυνατότητες των ισοδυνάμων γνωρίζω. Καμία δυνατότητα δεν έχετε. Μην γινόσαστε απολογητές του σκληρότερου εφελευθερισμού στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυνατότητες και ο λαός θέλει να διεκδικήσει αυτές τις δυνατότητες. Όχι, άλλη όχι. Δεν καταλάβατε. Εγώ θα την καρδιαμβάνω. Πολύ καλά καταλάβαμε. Άλλη τα κυριαμβάνω. Άλλη διαβάνω μόνοι. Δεν σας επιτρέπω εγώ σε κανένα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι έτσι. Μιλάτε πέντε μαζί και δεν καταλαβαίνει κανένας. Θα τελειώσω λοιπόν. Όχι έτσι. Δύο δρόμοι υπάρχουν για τη χώρα. Όσοι νομίζουν ότι όλοι είναι όμοιοι, ότι υπάρχει ένα μνημονιακό σύμπαν, αυτοί δεν έχουν πολύ σχέση ούτε με την αριστερά ούτε με τα λαϊκά συμφέροντα. Παρακαλώ εγκλωβίζουν να δώσουμε λίγα λεπτά στους συμπολίτες. Αν αυτό που λέτε μας είναι αριστερά, κύριε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κύριε Σταμάτη. Διότι η παρένθεση της αριστεράς ήταν οριστική για την Ελλάδα. Κύριε η αριστερά Σταμάτη. Είναι κατά της διαφθοράς, κύριε, κατά των μεγάλων συμφερόντων, κύριε, κατά της λιτότητας, κατά των εφλεθεσμού και υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Όταν μιλάτε για διαφθορά, έχετε πάρει όλο το παλιό και διεφθαρμένο πασόκ στους κόπους σας. Κύριε, όλοι ζήμες, εκεί κατά κάτι εγώ για τη Ζήμερ και τη Λαγκάρντ. Καλά. Για τον κύριο Παπασταύρου, πέστε κάτι. Να σας πω κάτι. Θα βάλετε, καθώς, ένα λεπτό. Θα βάλετε μια τελεία. Παρακαλώ. Για τον κύριο Παπασταύρου, έχετε κάτι? Η δικαιοσύνη, όχι εγώ. Για τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τον ψάχνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πάτε να προκαταλάβετε ένα λεπτό. Κρατήστε το ρόλο σας ως δημοσιογράφου. Το ξέρουμε ότι είστε Σιριζέα. Σταματήστε επιτέλου. Μήπως θέλετε να με κάνετε. Και να ο κύριος Παπασταύρου ελέγχεται, ακούσατε τη σημερινή ανακοίνωση.
τη αγγελία που λέει ότι είναι πάρα πολύ πρώιμο. Αλλά τον κύριο Μητρόπουλο δεν είναι καθόλου πρώιμο. Εκτός του Βελτίου, κύριε Μητρόπουλο. Εντάξει, ο κύριο Χαϊκάλη εκτός του Βελτίου και τον πατέρα του συνδικαιούχου σε λογαριασμό. Τελευταίο τον είχατε βάλει στην τιμητική θέση. Στη λίστα Λαγκάρντ. Συγγνώμη, έχουμε τρελαθεί τότε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Επί των ημερών σας, λοιπόν, ο κύριο Μάρτα έβγαλε λεφτά, η κυρία Παλαβάνη. Δεν είναι τυχερό. Πληροφόρη, μιλά πολύ πατέρα. Γιατί επειδή έφυγε. Θα κλείσω την εκπομπή. Δεν γίνεται. Έχω 5 λεπτά και έχουμε εδώ του συμπολίτε μα που πρέπει να κάνουν μια ερώτηση. Παρακαλώ, σεβαστείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε. Ποιο θέλει να αρχίσει. Ελάτε. Το όνομά σα. Ονομάζομαι Νικόλας Πιστιόλας. Είμαι φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο και δεν θα σταθώ πάνω στο debate επειδή νομίζω ότι υπεραναλύθηκε το θέμα, αλλά θα σταθώ πάνω στα δύο κόμματα. Είμαστε διχασμένοι περισσότεροι Έλληνες πάνω σε δύο κόμματα τα οποία το ένα μας έχει παρουσιαστεί ως σωτήρας, ήρθε για 8 μήνες, 6 μήνες στην εξουσία, μας έφερε νέο μνημόνιο με πιο βαριά μέτρα και απ' την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία φαίνεται να θέλει να πάει το τόπο μπροστά με μια συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιο λόγο δεν το θέλει αυτό. Δηλώνω απογοητευμένος. Δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση λόγω της έλλειψης χρόνου για να πάει το μικρόφωνο και στους υπόλοιπους συμπολίτες μου. Είναι καλύτερα να σχολιάσετε μόνο. Οπότε θα σταθώ μόνο σε αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Σκόπευα να κάνω ερώτηση, αλλά θα σχολιάσω σύντομα σχετικά με τον κύριο Φίλη. Το όνομά σας, πείτε μας. Πολύμερος Κωνσταντίνος, φοιτητής γερμανικής φιλολογίας. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, θεωρείτε τον εαυτό σας αριστερό. Ανεβήκατε στην εξουσία με ένα πρόγραμμα αντιμνημονιακό, με μια ρητορική έτσι αντιμνημονιακή, πέραν του ότι καταστρέψατε ένα καλό της αριστεράς στην Ελλάδα να είναι συνεπής με τον εαυτό της. Εγώ δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε τίποτα, αλλά αυτό το είχε η αριστερά, πέραν του ότι το καταστρέψατε αυτό. Και τρομάξατε τους Ποδέμους, οι οποίοι αφενός απέσυραν τη στήριξή τους, αλλά τα καρφιά βγαίνουν, οι τρύπες μένουν. Και τρομάξατε και τους Κυπρίους, από τους οποίους... Κάτι φίλους μου έμαθα ότι τελικά το κούρεμα ουσιαστικά το δικαιώσατε στην συνείδησή τους. Οπότε καλύτερα για την τήρηση των ρόλων, ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και λίγο πιο ακριβείς ως προς το τι είναι φιλολαϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Το τι είναι ο καθένας και το τι είναι οι παρατάξεις στη χώρα φαίνεται από την ιστορική τους διαδρομή και από τη σημερινή τους παρουσία. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακό κόμμα. Εμείς αναγκαζόμαστε να δώσουμε μία μάχη αιμορραγώντας για να μην καταστραφεί η χώρα. Για να μην καταστραφεί η χώρα. Το πρόγραμμά μας δεν είναι το μνημόνιο τελεία. Το πρόγραμμά μας έχει πολλά ζητήματα τα οποία ξεφεύγουν. Γι' αυτό μιλάμε για παράλληλο πρόγραμμα από το θέμα του μνημονίου. Και η τακτική μας και η στρατηγική μας είναι ο απεγκλωβισμός από το μνημόνιο. Η εφαρμογή των μέτρων που υπάρχουν σήμερα, που είναι μέτρα ανάγκης, και ο απεγκλωβισμός σταδιακά από το μνημόνιο. Αν αυτό, κατά τη γνώμη σας, δεν δίνει μήνυμα διεθνές, δεν συμφωνούν οι Ευρωπαίοι αριστεροί. Αντιθέτως, πολλοί αριστεροί Ευρωπαίοι και οι Ποντέμος δίνουν μήνυμα να κερδίσει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι ένα ευρωπαϊκό μήνυμα αυτό. Μάλιστα. Όχι μόνο ελληνικό. Ελάτε, το όνομά σας. Καλημέρα. Μάλιστα. Τέτοια ώρα που είναι. Ονομάζομαι Πυρμπάκος Άγγελος. Είμαι φοιτός στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Και αυτό θα είναι το μοναδικό σχόλιο. Στο εξής. Όπως φαίνεται, υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα χρειαστεί να γίνει κάποια συγκυβέρνηση. Οι πολιτικοί αρχηγοί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, αρνούνται να συγκυβερνήσουν με ένα συγκεκριμένο κόμμα, δεν θα αναφερθώ ειδικά, με αποτέλεσμα να λένε ότι δεν μπορώ να συνυπάρξω με κάποιους για τον τάδε λόγο ή για πολιτικές διαφορές. Ο ελληνικός λαός ζει κάτω από το όριο της φτώχειας αρκετά χρόνια, θα έλεγα. Πώς μπορεί ο ελληνικός λαός να το κάνει αυτό και εσείς με ποιο δικαίωμα λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε? Δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση και να λύσουμε το πρόβλημα, να συνεργαστούμε?
υποχωρήσεις, αμοιβά υποχώρηση. Να το κάνουμε όλοι μαζί. Μαζί θα βρούμε τη λύση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το παρελθόν. Τόση ώρα μιλάτε για το παρελθόν. Για το μέλλον μιλάμε. Όχι, εγώ ακούω σχόλια για το παρελθόν, για τη ζήμηση, για το ότι θα βάλουμε στην άκρη και ας πούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για το μέλλον μιλάμε. Εγώ σε 5 χρόνια θα βγω στην αγορά εργασία. Μιλάει με ρεαλισμό. Θα βγω στην αγορά εργασία. Ρεαλισμός δεν είναι να. Δεν ποιος είναι ο ρεαλισμός. Ρεαλισμός δεν είναι να μην έχουμε πρόγραμμα. Αφού ψηφίσαμε το μνημόνιο και εσείς και εμείς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Το μνημόνιο δεν είναι το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. Είναι ένα μέρος. Αναφέρθηκα σε σοβαρά ζητήματα. Όπως ήταν και τη Θεσσαλονίκη. Σε σοβαρά ζητήματα. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε με τη διαδικασία αυτήν. Αν δεν την διαδικασία. Με τα 40 χρόνια διαφθοράς και διαπλοκής. Δεν θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε το εθνικό σκέλος. Ποιο έφτασε στη χώρα εκεί που την έφτασε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα 5 μήνες την έφτασε. Τώρα, με συγχωρείτε, να ακούσουμε, ακούσουμε κι άλλους συμπολίτες μας, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Όπως φαίνεται, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Είναι ντέρμπι. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση και να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Και με αφορμή το σχόλιο του κ. Καμένου σήμερα στην εκπομπή ότι δεν μπορώ να συνεπάρξω με συγκεκριμένα άτομα. Μπορούμε. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Εμείς πώς μπορούμε. Όλοι μαζί είναι δημοκρατίας. Και όταν λέμε εμείς, βάζω και τον εαυτό μου στο ελληνικό λαό. Όλοι μαζί είναι ολοκληρωτική αντίληψη. Μάλιστα. Δεν προχωράει η χώρα έτσι. Θέλουμε επιλογές. Θέλουμε επιλογές. Από εδώ ή από εκεί. Από εδώ ή από εκεί. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Όπως έχω ξαναπεί, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη. Ναι, ελάτε. Θα πω και εγώ καλημέρα. Το όνομά σας. Βασίλης Παταπατίου. Είμαι μηχανολόγος και άνεργος. Θα πω ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, δηλαδή πολιτικό ανέκδοτο. Σήμερα θα πούμε την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, τώρα για γέλια, για κλάματα δεν ξέρω. Πάντως, μόνο αλήθεια δεν ακούμε. Και αν την ακούμε, απορώ γιατί αυτή η αλήθεια μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Μήπως δηλαδή με τα ψέματα θα κάναμε καλύτερη δουλειά. Επίσης, απορώ πώς οι αναποφάσεις στην Ελλάδα δεν είναι 90%. Γιατί με αυτά που έχουμε ακούσει και με αυτό. Και χρόνια τώρα, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, πώς να μην είναι κανείς αναποφάσιστος. Γιατί τελικά πρέπει να ψηφίσουμε, να πούμε ποια σταφύλια δεν είναι τόσο ξινά και από τα ξινά να ψηφίσουμε. Να φάμε από τα ξινά σταφύλια και δυστυχώς είναι πάρα πολύ ξινά. Ούτε κατά διάνοια δεν είναι έτσι κάπως να μας απαλύνουν. Και αν ένα τελευταίο θα πω, ότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλοι οι πολιτικοί είναι σε ένα κλουβί μέσα στη Βουλή και δεν έχουν καμία σχέση με το λαό. Ο λαός 5 χρόνια έχει φτύσει αίμα, υποφέρει, θα πληρώσει κι άλλους φόρους. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό. Πόσο θα ξεζουμιστεί ακόμα αυτός ο λαός. Δεν έχω τίποτα. Είμαι απόλυτα στενοχωρημένος πάντως. Ελάτε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Βιλαράς Κωνσταντίνος. Ανησυχώ πολύ, γιατί δεν βλέπω καμία διαφορά και ως προς τη διαμάχη των πολιτικών κομμάτων που θέλουν να μας σώσουν. Βλέπω τον κύριο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι έτοιμος και για δεύτερο σώσιμο από το σώσιμο που μας έκανε με τον κύριο Σαμαράς πρωθυπουργό. Δυστυχώς βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αποτύχει, παρόλο που πιστεύω ότι περισσότεροι Έλληνες είτε τον υποστήριξαν είτε όχι, ένιωσαν μια ψυχική ανάταση ότι θα κατάφερνε κάτι και τελικά βλέπουμε ένα debate πολιτικών αρχηγών να διαγωνίζονται για το ύψος. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ κοντοί στο να κυβερνήσουν και ανίκανοι. Πιστεύω ότι δυστυχώς στην πιο κρίσιμη στιγμή έχουμε πολιτικούς εντελώς ανίκανους και πολύ κοντούς, παρόλο ψηλούς και από σκηνοθετικές παρεμβάσεις, για να κυβερνήσουν αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Άκουσα την κυρία Γεννηματά από τη Ρόδο να αναφέρεται για Ζάπια και για μνημόνια, για ΣΥΡΙΖΑ που έχει αποτύχει. Αλλά έχει επιλεκτική μνήμη, διότι ξέχασα να μας πει ότι το δικό της κόμμα ανακοίνωσε από το Καστελόριζο την πράσινη ανάπτυξη πριν από το Καστελόριζο και το μνημόνιο και την εισαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το Καστελόριζο. Πράσινη ανάπτυξη και πράσινη άλογα. Από του πράτην άλογα. Έκτοτε και μετά δεν έχει πάρει καμία διαφορά. Υπάρχει μόνο μια συντριβή στην ελληνική κοινωνία. Μιλούσε για τις αντιμνημονιακές επιδόσεις. Βεβαίως, ακριβώς. Και η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για τις αντιμνημονιακές. Το Πασόκ ήταν εξ αρχής μνημονιακό. Ακριβώς. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή και μας έβαλε στο μνημόνιο. Και δυστυχώς λυπάμαι και για το ΣΥΡΙΖΑ που μας έβαλε στο μνημόνιο. Εγώ
Χάρηκα πολύ για την ψυχική ανάταση που έδωσε στον κόσμο και δυστυχώς απαγοητευτήκαμε όλοι. Κύριε Φίλη, πραγματικά λυπάμαι, διότι ο κόσμος είχε τις ελπίδες του πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή τελειώνω, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω ότι αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν δόθηκε καμία πρόταση. Άκουσα για μουστάκια, άκουσα για ύψη, αλλά δεν άκουσα καμία πρόταση για δουλειά. Εγώ τελειώνω, δεν θα σας κρατήσω άλλο καθόλου. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχω μια επιχείρηση που έκανα κύκλο εργασιών ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σας πληροφορώ και μπορώ να σας δώσω τα οικονομικά μου στοιχεία στο γραφείο, ούτε 20.000 ευρώ δεν θα μου αφήνουν και αγαπητοί κύριοι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, διότι πρέπει να πληρώσω την εφορία μου. Γιατί πρέπει να πληρώσω τους γάμους στα Παρίσια, τα υποβρύχια που γέρουνε, τιμή στις κυβερνητικές οργανώσεις για την ανάπτυξη της Παπαρούνας στην Αντίσα Μπέμπα και την ανακάλυψη της πατάτας στο Μπουρούντι. Και αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που λέτε. Όχι, βεβαίως, είπα για εσάς. Αναφέρομαι στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει έρθει έτοιμος για δεύτερο σώσιμο και φοβάμαι πολύ και ανησυχώ μήπως μας σώσουν για δεύτερη φορά. Πραγματικά ανησυχώ. Το 1 εκατομμύριο πότε το είχατε? Παρακαλώ. Πότε είχατε τον 1 εκατομμύριο κύκλο εργασιών? Τον 1 εκατομμύριο εργασιών, αγαπητέ μου κύριε της Νέας Δημοκρατίας, τον είχα το 2014. Και μπορώ αύριο να σας παραθέσω τα οικονομικά μου στοιχεία στο γραφείο σας. Τώρα έχετε 20. Παρακαλώ. Το 2014 είχατε κύκλο εργασιών 1 εκατομμύριο. Τώρα έχετε 20 χιλιάρικα. Βεβαίως. Και με ρωτάτε εμένα. Αν είμαι ικανοποιημένος, αν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, τι κάναμε, γι' αυτό είχατε ένα. Κάνετε λάθος, αγαπητέ κύριε, και έχετε επιλεκτική μνήμη και θέλετε να σας πω κάτι. Όχι, μπορώ να παραθέσω στο γραφείο σας όλα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής μου. Μα εσείς το είπατε, εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που εγώ είπατε. Το είπα, 1 εκατομμύριο κύκλο εργασιών με τον ημερών 20.000 ευρώ με τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε να δείτε, όπως δεν ξέρω τι δουλειά έχετε κάνει στη ζωή σας, αλλά ενδεχομένως να μην έχετε δουλέψει για να γνωρίζετε τι σημαίνει κύκλο εργασιών, σημαίνει μεικτά κέρδη. Μικτά κέρδη. Δεν είπα ότι κερδίσατε 1 εκατομμύριο. Από τον κύκλο εργασιών μου, λοιπόν, εγώ θα πληρώσω. Με τα 20 θα χρωστάτε κιόλας. Αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί πολύ μιλήσατε. Εγώ, λοιπόν, από τα έσοδα πρέπει της επιχείρησής μου. Πρέπει να κλείσετε όμως και εσείς. Γιατί και εσείς πολύ μιλήσατε. Από τα έσοδα της επιχείρησής μου θα πληρώσω την εφορία μου. Η οποία από μένα δεν θα μείνουν ούτε 20.000 ευρώ. Αλλά το μαγαζί όμως δεν το ανοίξαμε με τα κόμματά σας, ούτε με το κράτος από τα οποία χρήματα παίρνετε εμάς για να πληρώνετε τις κυβερνητικές οργανώσεις για τις πατάτες στην Αντίσα Μπέμπα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είπατε πολλά, αλλά τα είπατε καλά. Να είστε καλά. Για έλατε. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Κώστας Τσόγκας και είμαι συνταξιούχος ύστερα από 48 χρόνια δουλειάς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την κατάσταση την έχω ζήσει και ειδικά στις δικές σας εκπομπές και δεν μου κάνει εντύπωση και είμαι βέβαια αναποφάσιστος, δεν το συζητάμε. Περίμενα να φωτιστώ λιγάκι. Μα με το πάνελ εδώ, μα με τη συζήτηση των δύο αρχηγών. Περίμενα μήπως μου δώσουν μια ελπίδα, καταλάβατε, να πω ότι ναι, θα ψηφίσω αυτόν. Αυτό όμως που επιβεβαίωσα για μια ακόμη φορά είναι ότι σαν συνταξιούχος, κύριε Χατζηνικολάου, το άλλο τρίμηνο που θα μου έρθει σύνταξη θα έχει από κάτω άλλον ένα νόμο 427/10 και θα μου αφαιρεί, συγγνώμη, άλλα 60 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Και λέω, είναι αυτά τα κόμματα που μας εκπροσωπούν που ύστερα από 48 χρόνια δουλειάς να πληρώνω εγώ 8.000 το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή δούλεψα 48 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική που έρχονται και ζητάνε την ψήφο μας. Είναι όλοι ψεύτες, κύριε Χατζηνικολάου. Το λέω, το πιστεύω και το λέω και επώνυμα. Κώστας Τσόγκας. Είναι όλοι ψεύτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για, κύριε Χατζηνικολάου, χίλια συγγνώμη. Σας δίνω ένα τριμηναίο του ΙΚΑ που μου ήρθε πρόσφατα να δείτε αυτά που σας λέω. Κάτω-κάτω είναι οι 5 νόμοι που μου αφαιρούν κάθε μήνα. Βασίλη, στο δικό σας το φέρω. Έκανα κόπη για δική σας ενημέρωση, επειδή ξέρω ότι τα παρατηρείτε πιο πολύ από τους πολιτικούς μας εσείς. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τράκος Γεώργιος. Είμαι άνεργος, δυστυχώς, αυτή την περίοδο. Εγώ έχω να πω δύο πραγματάκια, πολύ σύντομα. Δυστυχώς, όλη αυτή την προεκλογική περίοδο δεν έχω ακούσει από κάποιο κόμμα, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιες συγκεκριμένες θέσεις στο τι θα κάνει με το θέμα εργασίας. Και έχω να πω κάτι το οποίο σήμερα ειλικρινά νιώσα ντροπή, προβληματισμό, όπως θέλετε πείτε το. Πήγα στον ΟΑΕΔ, στις Νέας Ιωνίας, συγκεκριμένα. Και είδα ανθρώπους 45, 50, 55 ετών να περιμένουν στην ουρά να βγάλουν κάρτα ανεργίας. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ειλικρινά, λέω, πού είμαστε, πώς έχουμε καταντήσει έτσι. Και κάτι άλλο το οποίο ειλικρινά με έκανε να δακρύσω. Προχτές είχα πάει μία βόλτα με το αυτοκίνητό μου και σε ένα φανάρι σταμάτησα και ήταν ένας κύριος
περίπου 65 ετών και καθάριζε τα τζάμια. Και του λέω, συγγνώμη, του λέω, εσείς δεν θα έπρεπε να είστε σπίτι σας με τη γυναίκα σας, με τα εγγόνια σας? Και μου λέει, και η απάντησή του ξέρετε ποια ήτανε, και το μιλάω και στους δύο κυρίους που είναι εδώ. Λέει, δυστυχώς όπου μας έχουν καταντήσει τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, λυπάμαι, πολύ φοβάμαι μάλλον ότι θα δούμε και πολύ χειρότερες μέρες. Αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Ένα σχόλιο ενός λεπτού, κύριε Σταμάτη και κύριε Φίλη, για όσα ακούσατε μόλις. Είναι μια πραγματικότητα που την ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η χώρα άργησε πολύ, για πολλά χρόνια, να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον που επέλεξε να ζει. Δηλαδή, στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Ειδικά από την εποχή που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, συνέβη το εξής παράδοξο. Μπήκαμε στον πιο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, χωρίς να έχουμε τα χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής χώρας. Με αποτέλεσμα, οι προσαρμογές που γίνονται τώρα να είναι απότομες, βίαιες και σε πολλές περιπτώσεις οριζόντιες. Όμως όπως ήρθαν τα πράγματα, οι επιλογές είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Ή παραμένουμε στην Ευρωζώνη ή όλα αυτά που σήμερα αντιμετωπίζουν και δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητώ, θα γίνουν πολύ χειρότερα και για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα μέσα στην οποία μια κυβέρνηση καλείται να δώσει συγκεκριμένες λύσεις και να πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Μακάρι να υπήρχαν δυνατότητες. Δεν υπάρχει πιο άσχημο να είσαι στην κυβέρνηση και να μην μπορείς να δώσεις ένα ευρώ, ενώ αντίθετα πρέπει να εισπράξεις 10. Η χαρά του πολιτικού είναι όταν δίνει. Η στεναχώρια όταν παίρνει. Το ζήτημα είναι ποιος έχει την ευθύνη να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Φίλε. Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει να κάνει με τους 5-6 μήνες διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπεύθυνους, είναι οι πολιτικές της λιτότητας, σκληρές πολιτικές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν λύσεις μαγικές. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει το πακέτο Juncker και άλλες χρηματοδοτήσεις για να υπάρξει μια αναθέρμανση σύντομα της οικονομίας και να υπάρξει μια σταδιακή αντιμετώπιση του θέματος της ανεργίας. Όμως, και το τονίζω αυτό, οι επιλογές για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο. Κάποιοι θέλουν να δώσουν χρήματα στα μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα, ακόμη και το πακέτο Juncker, και κάποιοι, εμείς, θέλουμε τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι γοκαλιά, κατά γνώμη μας, της οικονομίας στη χώρα μας, να κατευθυνθούν σε νέους ανθρώπους για μορφές κοινωνικής οικονομίας, έτσι ώστε τα χρήματα, επαναλαμβάνω, που μπορούν να μπουν στη χώρα μας, να μην τα ξαναφάνε οι αερετζίδες και οι μεγαλόσχημοι. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.